Λοιπόν, ένα μεγάλο έργο που οραματίζεται η εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Είδαμε τη θέρμη με την οποία μιλούσε η Όλγα η Βάση για το έργο αυτό, που περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος αποκατάστασης του κάστρου της Χίου και των τυχών και άλλων σημείων του οικισμού, γιατί ακούσαμε και για την Οδό Αγίου Γεωργίου, έτσι, ότι θα γίνει πλακόστρωτη, θα υπογειοποιηθούν τα καλώδια, κάποιοι κιοσέδες θα Φανούν. αναπλαστούν. Πολλή δουλειά, αρκετά τα χρήματα και ίσως από τα 53,5 εκατομμύρια τα μόνα σίγουρα που θα εκτελεστούν θα είναι τα 3,5 της εφορίας. Ναι, γιατί έτσι κανείς θα μπορεί να βλέπει το κάστρο σαν συνέχεια από την πύλη Ματζόρε, να το φανταστούμε, και την πλατεία πώς έχει σήμερα διαμορφωθεί. Παλιά θυμάσαι πώς ήταν μετά στην Ριγία και τα αυτά και το χάλι, έτσι. Και μετά να φανταστούμε στο Μεζεντέ Τζαμί που υπάρχει εκεί, να φανταστούμε την Αγίου Γεωργίου αναπλασμένη, φτιαγμένη Που όπως είπε θα καταλήγει στην γλυπτοθήκη, και θα έτσι. καταλήγει, ναι, αυτό το πράγμα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα είναι ένα υπόδειγμα για το πώς θα γίνουν και οι υπόλοιποι δομοί του κάστρου. Για τους υπόλοιπους δρόμους βεβαίως εσωτερικά Αρχίζουμε να και καταλαβαίνουμε, θα ναι. χρειάζεται μια μέρα να αφιερώσει ένας επισκέπτης, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, μια μέρα για να περιηγηθεί τα μνημεία και τις διαδρομές του κάστρου. Και ένα δείγμα εκτός από αυτό το είδαμε με το 3D που μας έδειξε Με τον Προμαχώνα, η βεβαίως. Προμαχώνα. Λοιπόν, με δύο λόγια αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Εδώ στη Χίο πάμε με καθυστέρηση φάσεως. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 1920-1930 και παρακάτω Θέλαμε να τον γκρεμίσουμε το κάστρο. βεβαίως, ήταν κεντρικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Δημοτικού Συμβουλίου, να γκρεμίσει αυτή η εστία μόνη της. Λοιπόν, κατάφεραν κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι τότε να το σώσουν όσο κομμάτι έσωσαν, διότι αυτό το κατεστημένο κατάφερε να γκρεμίσει τη φτωχιά προκυμαία και να κάνει αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, αυτό το Να εξάμπλωμα δημιουργήσει τη φτωχιά από... προκυμαία, Ακριβώς, ακριβώς. γκρεμίζοντας τα τείχη. Θυμίζω ότι εκεί που είναι το εξάβλωμα της Λάδης και μέχρι τα μηχανάκια του Μπουλά είχαμε παραγκάκια, είχαμε και δεν θεόντανε καν ο Προμαχώνας. Άρα σιγά σιγά, για να μην κάνουμε ιστορία τώρα, σιγά σιγά προχωρήσαμε. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα μοναδικό στολίδι της Χίου, μοναδικό, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει καλύτερο μνημείο. Το οποίο να μπορεί, καλά, δεν βάζω τη Νέα Μόνη τώρα μέσα κλπ. Είναι αυτή η UNESCO αναγνωρισμένη. Το παρακάμπτω, με κάνω με την παρένθεση αυτή, αλλά μέσα στην πόλη. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο τοπόσημο το οποίο να μπορούμε, όπω πολύ σωστά είπε, να το δείχνουμε μια ολόκληρη μέρα και να πηδηγούμαστε σε αυτό. Όμω, εδώ τώρα, πρέπει να πάμε στο άλλο ζητούμενο. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν χρειάζεται να είναι μονοτίμια. Πρέπει και να το δείχνει. Δηλαδή, αυτό το κάστρο πρέπει να το δείχνουμε. Και εδώ τώρα μπορούμε με ένα σπάρο να πετύχουμε δύο τριγώνια. Θέλουμε αποφασισμένες αρχές. Αποφασισμένη καταρχήν δημοτική αρχή να σπάσει αυγά. Και αποφασισμένους πολιτικούς άρχοντες επίσης να σπάσουν αυγά. Νότης Μηταράκης, Σταύρος Μιχαηλίδης, αυτοί είναι. Ο Γιάννης Ομαλαφής, ο Παντελής Βρουλής μπορούν να κάτσουν κάτω και να οραματιστούν πώς θα είναι το κάστρο, όχι μόνο ως μνημείο, αλλά ως και ως περιβάλλοντας χώρος. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να το καταλάβουμε, να το δούμε, να σηκωθώ πάνω, είναι ανάγκη να δείξω. Έχει κάνει μία δουλειά ο Νέλο Μέση, έχει πάρει το κάστρο όπως είναι σήμερα και όπως μπορεί να γίνει αύριο με πολύ απλές κινήσεις. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Τι χρειαζόμαστε τώρα με απλές κινήσεις να αναδείξουμε το κάστρο, να φανεί το κάστρο, αλλά ταυτόχρονα να αποκτήσει και το λιμάνι μας χερσαίους χώρους. Σήμερα έχουμε λιμάνι άχρηστο, όχι μόνο επειδή είναι ρηχή η λιμενοδεκάνη, αλλά και επειδή έχουμε μηδέν χερσαίους χώρους. Δείτε λοιπόν, δείτε ποια είναι αυτή τη στιγμή η υπάρχουσα εικόνα. Επίσης,
θα σας πω το σκεπτικό, ότι δεν θα έλεγα τίποτα από αυτό εάν τα κτίρια για τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή ήταν κτίρια λειτουργικά και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του πληθυσμού. Όπως είναι για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα, όπως είναι το ΟΤΕ, όπως είναι το Δημαρχείο. Έτσι. Δείτε όμως αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Ένα κάστρο το οποίο δεν φαίνεται. Όπως βλέπετε, όπως είναι σήμερα το λιμάνι, πίσω από το κόκκινο κτίριο, το οποίο είναι το πρακτορείο των εισιτηρίων της ναυτιλιακών εταιριών, πίσω ακριβώς είναι το τσιμεντοκητίο της Λάδης. Αυτό λοιπόν το κτίριο δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Και μας απαιτεί και 500.000 ευρώ μόνο για μελέτες για το τι θα κάνουμε. Αν παρατηρήσετε την ταράτσα του, η ταράτσα του είναι μια τεράστια πισίνα, η οποία βουλώνει όταν βρέχει και τρέχει για μέρες. Όλο το υπόλοιπο κτίριο είναι άδειο και άχρηστο. Πάμε δίπλα στο κόκκινο κτίριο. Στο κόκκινο κτίριο δίπλα στο κόκκινο κτίριο, είναι στην επόμενη εικόνα, Νέλο, είναι η αποθήκη του Τελωνίου. Αυτές οι αποθήκες του Τελωνίου αυτή τη στιγμή είναι εντελώς άχρηστες. Αυτές εδώ που δείχνει το βελάκι δεν χρησιμεύουν πουθενά απολύτως. Είναι άδειες. Είναι τόπος σαβούρας και τόπος εκτροφής ποντικών. Και δίπλα ακριβώς είναι το Τελωνίο, το οποίο το κτίριο αυτό είναι εγκαταλελειμμένο, είναι κλεισμένο, έχει χτυπηθεί από το σεισμό πρόπερση στη Σάμο. Η υπηρεσία που ήταν εκεί έχει νοικιάσει αλλού. Αυτή τη στιγμή είναι άχρηστο και δεν κάνει τίποτα. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τα κτίρια αυτά. Να βάλουμε μια μπουλντόζα και να βγάλουμε τα κτίρια αυτά. Δείτε πώς θα φανεί αυτή τη στιγμή το κάστρο. Τα κτίρια αυτά δεν υπάρχουν λοιπόν. Τα αφαιρέσαμε. Μπορούμε να δούμε τι θα γίνει. Για κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Κοιτάξτε τι χερσαίοι χώροι καταρχήν ανοίγονται για το λιμάνι. Να πάνε οι νταλίκες, να πάνε τα φορτηγά, να πάνε οι επιβάτες, να εξυπηρεθεί το πλοίο. Δείτε τι γίνεται με το χρέος της Λάδης το οποίο απουσιάζει. Και κυρίως δείτε πώς θα φανεί το κάστρο. Πώς θα αναδειχθεί αυτό το στολίδι το οποίο πάμε να το διασώσουμε. Και αφού τα δείτε αυτά όλα, επειδή οι ποιητές και οι ζωγράφοι βλέπουν 1000 χρόνια μπροστά από μας, θέλω να πάμε σε ένα πίνακα του Γιώργη του Ζυμαράκη. Να δούμε ο Γιώργης του Ζυμαράκης πώς το φαντάστηκε το κάστρο. Δείτε το. Δείτε πώς το φαντάστηκε. Το κάστρο έτσι ήτανε. Έτσι ακριβώς ήτανε και έτσι ακριβώς μπορεί να γίνει. Εάν θα φύγουν τα κτίρια τα άχρηστα αυτά και ανοίξει η τάφρος του Βρουρίου, θα γίνει αυτό που βλέπουμε τώρα. Μπορούμε να φανταστούμε τυχείο προοπτικά τα επόμενα 50-100 χρόνια πώς θα είναι. Εάν περάσουμε και κάνουμε τα μέτρα αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα όμως. Αν τα κτίρια αυτά, επαναλαμβάνω, ήταν κτίρια λειτουργικά, τα οποία εξυπηρετούσαν, δεν θα μιλούσε κανείς. Θα έλεγε ο γέγονε, αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή να κάνουμε με 3 άχρηστα κτίρια. Αν θέμε να δούμε τυχείο προοπτικά, χρειαζόμαστε λύσεις ριζοσπαστικές. Όπως κάποια στιγμή έσπασε αυγά ο Μπουμπάρης και πήρε τους βόθρους και έκανε το βιολογικό, όπως κάποια στιγμή είπε θα γίνει πεζόδρομος και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ιστορικό κέντρο και για πεζοδρόμους, έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν δεν αναδείξουμε, δεν φανεί το κάστρο, δεν θα μπορέσουμε και να το αναδείξουμε. Μακάρι όλα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού. Τι άλλο να κάνουμε, τα δείξαμε, τα προβάλαμε, τα δείχνουμε ολοφάνερα, μπορείτε να τα δείτε στην πραγματικότητα πώς ακριβώς μπορούν να γίνουν.